Ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η ψαλτική είναι ατελείωτη. Στην εκπομπή μας έχετε συνηθίσει να μας ακούτε κυρίως να μιλάμε για το ύφος της Κωνσταντινούπολης, για το ύφος του Αγίου Όρους, για το ύφος της Θεσσαλονίκης. Την Αθήνα την έχουμε λίγο στην άκρη την έχουμε κάνει. Αδίκως μάλλον, διότι και στην Αθήνα υπήρξαν εξαίρετοι δάσκαλοι, όπως και ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Φώτιος Κετσετζής, ο οποίος είναι μαζί μας δάσκαλε. Ποια εκπομπή γράφουμε, ποιο νούμερο είναι? Το έκτη νομίζω. Έκτη. Έχουμε χάσει το μέτρημα. Χωρίς τέλος. Οι ακροατές σας θα μας βαρεθούν. Πρέπει να σπάσουμε, πρέπει να σπάσουμε το προηγούμενο ένα ρεκόρ. Οπότε έχουμε ακόμα, μην ανησυχείτε, είναι νομίζω 9, 12, εκπομπές πόσο. Ναι, αλλά δεν πάμε με το ρεκόρ τώρα. να μην μας βαρεθεί ο κόσμος. Δεν μας βαριούνται, μην ανησυχείτε, έχουμε πολύ καλά σχόλια. Και άσχετα με αυτά, η συζήτηση και προσωπικά νομίζω και μέρους του Κώστα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είστε ένας άνθρωπος που είστε μέσα στο χώρο της ψαλτικής και ως δάσκαλος πολύ κοντά και σε αυτό που βιώνουμε εγώ με τον Κώστα που, στο σχολείο ψαλτικής. Οπότε είχαμε και λίγο παραπάνω ερωτήσεις να κάνουμε σε εσάς από ό,τι στους υπολείπους. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Τιμή μου και χαρά μου είναι να συζητώ μαζί σας, αλλά να πω ότι να μην γίνουμε κουραστικοί. Τελεία. Λοιπόν, όπως είπαμε και στις προηγούμενες μας εκπομπές, ο δάσκαλος έχει πολύ ισχυδές έργο και μία από τις ιδιότητες είναι αυτή του χωράρχη. Να πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, το έργο του χωράρχη. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κάθε ιεροψάλτης, ακόμα και αν είναι καλόστερη, χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις, ιδιαίτερες ικανότητες. Νομίζω ότι με μεγάλη επιτυχία ανταποκριθήκατε σε αυτό το έργο. Σας ξέρουμε ως χωράρχη εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή εκτός από την χοροδία της ΟΜΣΥ, την οποία αναλάβατε πριν 3 χρόνια, είχατε συστήσει και στις αρχές της δεκαετίας του 80 την χοροδία του Χαλανδρίου, έτσι αν δεν απατώμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είστε ναι. Ο ιδρυτής. Ο ιδρυτής. Ναι. Να μας πείτε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 μια προσπάθεια ξεκίνησε, το σκέφτηκα με τη βοήθεια κάποιων συναδέλφων που κατοικούν στο κέντρο, ή Χαλάνδρη, ή Αθήνα κλπ. Και φτιάξαμε αυτή τη σύσταση αυτής της χοροδίας με πολύ μεράκι, με κόπο, τον ανάλογο κόπο. Κάναμε και κάποιες εμφανίσεις, αρκετές, κατανεκτικούς εσπερινούς, επί εποχής Γεωργίου Τσατσαρώνη κλπ. Και μια πολύ σπουδαία εμφάνιση κάναμε όταν έκανε τις μεγάλες συναντήσεις χοροδιών ο αείμνηστος Γεώργιος Τσατσαρώνης στο Παλάζ. Γνωστές ερωτήσεις. Πριν φύγω πρόλαβα κι εγώ μία από αυτές, πριν φύγω στην Αμερική δηλαδή, πρέπει να ήταν 91 ή 92 αυτή. Κάναμε μια ωραία εμφάνιση και πολλές άλλες χοροδίες, ένα τριήμερο ήταν, από όλη την Ελλάδα. Από βορρά μέχρι νότο, ας πούμε. Πάτρα, Βόλος, Θεσσαλονίκη κλπ. Κάναμε τη χοροδία αυτή. Και φτάσαμε και κάναμε και κάποιες ηχογραφήσεις, νομίζω. Ναι, υπάρχουν μέσα στον κατάλογο κασετών ή CDs που είχα αναλάβει και εγώ την κυκλοφορία τους. 4 των αριθμών CD υπάρχουν. Των εορτών Χριστουγέννων, περί τομής του Χριστού Αγίου Βασιλείου,
Θεοφανίων και από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Το βασικό κίνητρο της σύστασης αυτής της χοροδίας ποιο ήταν? Δηλαδή ξεκίνησε από, για να κάνετε απλά το μεράκι σας ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα κίνητρα έτσι, επαγγελματικής φύσεως? Το μεράκι ασφαλώς υπήρχε, αλλά και το κατεξοχήν ας πούμε ο λόγος και η αφορμή ήταν το να διατηρήσουμε αυτή την ψαλτική τέχνη, να την πάμε πιο κάτω, να διατηρηθεί. Αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος και σκοπός ίδρυσης αυτής της χοροδίας. Και τα πρωτοπαλικάρα σας ποια ήταν τότε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη? Ήταν αρκετοί που συμμετείχαν. Αθανάσιος Βουγιουκλής, μετέπειτα χοράρχης όταν έφυγα για την Αμερική εν έτη 1992, Σταύρος Σπίγιουρας, που είμαστε στην Αγία Τριάδα Αμπελοκήπων, στην Οδό Κηφισίας, για αρκετά χρόνια συμπορευόμενοι, δεξιός και αριστερός χορός. Και αυτός χωράρχησε μετέπειτα. Μετέπειτα, ναι. Μετέπειτα. Δηλαδή, όταν είχα φύγει εγώ στην Αμερική, Αθανάσιος Βουγιουκλής και ο Σταύρος ο Πίλουρας και πολλά άλλα στελέχη, τα οποία τώρα να μην κάνω με επιλογή να βάλω ονόματα. Αρκετοί και μεγάλης ηλικίας, αλλά και νεαρά παιδιά που ήταν και πολλοί φοιτητές μου ενδεχομένως. Από την ανωτέρα εκκλησιαστική τότε σχολή Αθηνών που δούλεψα και εκεί μια τριετία και εκεί συνέστησα χορό και κάναμε αξιόλογες προσπάθειες. Τώρα τα λέω για να πενέψω το έργο μου, αλλά είναι μια αλήθεια αυτό δηλαδή. Μετά τον Μανώλη Χατζημάρκο που έτυχε να πάω στη σχολή αυτή την ανωτέρα που είναι στη Νέα Κηφισιά, κάναμε σπουδαίες εμφανίσεις. Άγιο Κωνσταντίνο Μονίας, Άγιο Γεώργιο Καρίτσι, στο Χαλάνδρι εδώ, διάφορες. Κάναμε αρκετές. Για τα απόκριση του κόσμου. Και πήγαμε και προσκεκλημένοι και από τον Μητροπολίτη Ηλίας. Κάναμε και από εκεί. Ο κόσμος όταν ο χωράρχης είναι ευχαριστημένος, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί και εμείς με τον Κώστα, που είμαστε βέβαια νέοι, και ως νέος νομίζεις ότι πάντα είσαι καλός, ας πούμε, κάπως έτσι, και ότι τα καταφέρνεις καλά, ενώ εκ των υστέρων ακούμε τις προσπάθειές μας και εντάξει, δεν θεωρούμε ότι είναι κάτι. Ναι, ναι. Αλλά εφόσον εσείς πλέον με τέτοια εμπειρία είστε ευχαριστημένος από το έργο σας σε αυτή τη χοροδία, σημαίνει ότι κάτι καλό βγήκε. Και όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, κάτι θα ακούσουμε από εντάξει, τη χοροδία. Εντάξει, δεν είναι όλα καλά και ομαλά. Εντάξει, καλά, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ βέβαια. Ο κόπος και η κούραση και η αγωνία πάντα υπάρχει σε αυτές τις καταστάσεις, εννοείται. Θα θέλατε να μας δώσετε δύο διαφορετικές συμβουλές. Μία συμβουλή προς τους χοροδούς της σημερινής εποχής, όσοι συμμετέχουν σε χοροδίες, και μία προς τους χωράρχες ή σε αυτούς που θέλουν να γίνουν χωράρχες. Όσον αφορά τους χοροδούς, είναι... πρέπει να γίνει κατανόηση, ας πούμε. Να περάσει η ιδέα στους χοροδούς ότι όντας χοροδοί πρέπει να υπακούν στο τι λέει ο χωράρχης, που είναι ο διευθυντής, ο διευθύνων τη χοροδία. Θα πρέπει να ακούν σε αυτά που θέλει. Κάτι παραπάνω θα ξέρει ο χωράρχης, έτσι δεν είναι? Και άρα λοιπόν, όταν είναι υπάκουοι και πειθαρχημένοι, το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο. Αυτή είναι η εν γέννη συμβουλή. Όσον αφορά για τους χωράρχες τώρα, εκεί είναι περισσότερο η αυτοσυγκέντρωση και στον χωράρχη. Θα πρέπει να έχει μπολιαστεί και με την ευθύνη του χωράρχου. Δηλαδή, είναι πολλά τα θέματα. Δηλαδή, το πώς θα διευθύνει, το πώς θα τοποθετήσει τους χοροδούς, το στήσιμο, οι θέσεις τους, το τι θα επιλέξει σαν μελωδίες. Πολλές φορές λέω σε μερικούς νέους χωράρχες, με το να διαλέγεις τα πολύ δύσκολα μαθήματα, υπάρχει ο κίνδυνος να η χοροδία σου να φύγει από την πορεία και μετά να τραβάς τα μαλλιά σου. Και προτείνω, ας πούμε, μαθήματα πιο απλούστερα. Δεν είπα να πούμε τώρα τα μαθήματα ότι θα πούμε
τα πολιτίκια ή δεν ξέρω τι, θα βάλουμε και κάποιες... Ναι. Θα βάλουμε από όλων των ειδών τα μαθήματα, ας πούμε. Το θέμα είναι να μην καταλήγουμε και να επιλέγουμε τα πιο δύσκολα, τα πιο στριφνά μαθήματα. Δηλαδή θα βάλουμε τώρα τον Νικόλαο Σμύρνης, π.χ. Θα πρέπει να σκεφτείς πώς θα τα αποδώσει αυτή η χοροδία για να κάνεις τέτοιες επιλογές. Υπάρχει ο ενθουσιασμός ίσως και στους χωράρχες σε κάτι που μας αρέσει προσωπικά, είτε επειδή το έχουμε ακούσει από κάποιον που θαυμάζει και μας άρεσε πολύ, είτε επειδή μας αρέσει προσωπικά το λέμε, αλλά είναι άλλο το ψάλισμα για χοροδία και άλλο για φωνή, για σόλο. Τελείως διαφορετικό είναι. Ναι. Θα μας πείτε κάποιο άλλο μυστικό, είστε σαν τους σεφ που δεν λένε τις συνταγές, για το στήσιμο των χοροδών ας πούμε. Άλλο μυστικό, ναι. Τώρα είναι ποικίλες οι τοποθετήσεις. Εγώ να σας πω τώρα το θυμάστε ο Στανίτσας που λέγατε για τη χοροδία όταν είσαστε μέλος για το στήσιμο είχε κάποια συγκεκριμένη τακτική. Την τακτική του Στανίτσα δεν μπορώ να την ξέρω στο νεανικό της ηλικίας μου που να καταλάβω όλο τώρα. Εσείς τι εφαρμόσατε? Τα ίσα ας πούμε τα είχατε προς μια, από τη μια πλευρά σε ένα μέρος είτε δεξιά είτε αριστερά. Δεν είχατε κάποια προτίμηση? Όχι, δεν είχα προτίμηση βασικά. Συνήθως όμως τους έβαζα όπως τους έβλεπα απέναντι στο αριστερό μου χέρι. Ομαδικά, αν είχα τρεις σειρές χοροδών και τα ισοκρατήματα ήταν ανάλογα με το ανάστημα κατά κάποιο τρόπο, μπαίνανε στη σειρά εκεί. Αν ήταν 15, 3-5-15. Οι υπόλοιποι χοροδοί, βέβαια, στην πρώτη σειρά θα βάλεις τα πρώτα κανόνια. Τα πρώτα κανόνια, τους καλοφωνάριδες και... Και πιο ακραία ήταν και η τελευταία γραμμή. Κάποιες φορές είχες μια δυσκολία, ας πούμε. Ήταν πολύ ψηλός. Πώς να τον βάλεις τώρα στην πρώτη γραμμή? Υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Ένας προβληματισμός. Κάποιες φορές τους έβαζα στο δεύτερο στίχο, ας πούμε. Άρα ήταν και μουσικά τα κριτήρια, αλλά και θέμα... Και μουσικά, αλλά και, του ύψους. Τον boy που λέμε, ας πούμε. Ναι. Άλλα κριτήρια τα είδη των φωνών παίζανε ρόλο, δηλαδή τις βαριές φωνές τις βάζετε μαζί. Προσπαθούσα να τους έχω εναλλακτικά, να μην είναι τώρα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Δυνατές φωνές, ας πούμε. Και προσπαθούσα να τους δώσω την ιδέα ότι ψάλλουμε όλοι μαζί με τον ίδιο τρόπο. Και δεν θα πρέπει κάποιοι να φωνάζουν περισσότερο για να ακουστούν, γιατί δεν έχει νόημα. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει ένα συνολικό άκουσμα από όλους μας. Δεν είναι χορός που, ξέρω εγώ, προηγούμαι εγώ και ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι χορός, δεν ξέρω. Δεν είναι χορός εννοείται αναλογία. Αναλογία. Άρα κάντε αυτή τη διάκριση ότι χοροδιακό ψάλισμα και ψάλισμα αναλογίου. Ναι, είναι διαφορετικό, ναι. Συναυλιακό να το πούμε καλύτερα. Δηλαδή... Ναι. Γιατί στους ναούς μας τώρα πού να έχεις τώρα, μπορείς να έχεις στελέχη. Δυνατά, ναι, έχουν δυνατά το δικό σου ναούλο. Έχεις κάποιους μαθητές και αυτά και εκείνα. Ευτύχησε να έρχω τότε και είχα πολλούς φοιτητές από την ανωτέρα. Στα χρόνια που ήμουν στην γιατριάδα Αμπελοκήπων, κάναμε πάρα πολύ. Και διακάδες είμαστε έτσι. Πολύ ωραίοι. Άλλα μυστικά, ας πούμε, για το μουσικό κείμενο, για παράδειγμα, ας πούμε, κάποιοι χωράρχες λέγανε. Και λένε ακόμα, υποστηρίζουν ότι το σημαντικότερο μυστικό της επιτυχίας, ας πούμε, είναι 2-3 πράγματα, όπως είναι οι παύσεις, το υφέν, το παρεστηγμένο. Έχει βάσει αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη σας, αυτή... Το πρώτο που είπες εσύ και το διδάχτηκα από τη χοροδία στα Σιγούρου Στανίτσα, των Κωνσταντινού Πολιτών, τα κοψίματα που λέγαμε τότε, τα κοψίματα, τι είναι τα κοψίματα... Είναι το μαχαίρι που κόβει τον μπακλαβά σε κομμάτια. Ή ο γιατζής που κάνει τις γωνίες. Τα κοψίματα είναι είτε οι σταυροί, είτε οι παύσεις του ενός χρόνου ή του μισού χρόνου ή και των παραπάνω χρόνων, δύο κλπ. Έτσι δεν είναι?
Ο Σταυρός βέβαια είναι ένα κόψιμο το οποίο είναι μικρότερο του μισού χρόνου, έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον, από αυτά που έχω διδαχθεί. Εάν λέμε ότι ο Σταυρός κόβει μισό χρόνο, γιατί να έχουμε το Σταυρό, υπάρχει παύσης μισού χρόνου, δεν υπάρχει. Ποιος είναι ο λόγος? Άρα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μικρότερο το κόψιμο του Σταυρού. Πιο ομαλό, πιο κρυφό. Και το κόμμα, υπάρχει και το κόμμα. Το πιο ομαλό. Δεν, ομαλό είναι λίγο δύσκολο. Κάποιες φορές και από τις χοροδίες, τις ποικίλες που έχω χωραρχήσει, ας πούμε, και τώρα ακόμη, δεν μην κόβετε έτσι, ξέρω εγώ. Δεν μπορείτε να κόψετε πιο μαλακά, πιο όμορφα. Δηλαδή... Πιο στρογγυλά. Ναι, πιο στρογγυλά, ας πούμε, ναι. Από την αγωνία βγαίνει αυτό. Επειδή βλέπεις μπροστά σου και λες, α, παύση, α, ναι. Σταυρός. Ναι, είναι ωραίο αυτό. Κάνουμε τα κοψίματα, αλλά με όμορφο τρόπο, ας πούμε. Αυτή είναι η έννοια. Είναι και το βασικό που λένε... Το κόμμα. Και το κόμμα, ναι, το κόμμα. Το κόμμα τώρα αυτό μπήκε... Το έβαλε ο Καραμάνης. Κυρίως ο Καραμάνης θα χρησιμοποιήσει, ίσως και πιο πριν κάποιο, αλλά ο Καραμάνης είναι ο βασικός. Δεν έχω καταλήξει κι εγώ. Είναι μια, ένα σαν το στακάτο που λέει στο πεντάγραμμο. Τι να σου πω, δεν ξέρω κι εγώ. Κάποιο μάθημα που όταν... προφανώς πρέπει να ρωτήσω. Εγώ καταλήγοντας, λέω, έχουμε παύση μισού χρόνου και ενός χρόνου. Έτσι. Το λιγότερο από το μισό χρόνο για μένα είναι το 1/3. Να κόψεις, τι θα κόψεις. Yeah. Ένα τέταρτο δηλαδή δεν προλάβεις να πεις. Και αν είναι γρήγορο το μάθημα, καλά. Και τα ίσα που κόβουνε παντού, όπου κόβει και το μέλος. Εξαρτάται. Κατά τη γνώμη σας. Αν είναι συνεχές, υπάρχουν ας πούμε δύο ειδών. Συνεχές στο κράτημα και διακοπτόμενος. Συνεχές που βάζατε εσείς συνεχές στο κράτημα. Συνήθως αργά παπαδικά, μαθήματα, παπαδική και λοιπά. Κυρίως αυτά, ναι. Και κάποια χωρίς να κάποιες εξαιρέσεις και σε άλλα μαθήματα ενδεχομένως. Το ΕΦΕΜ και το παριστηγμένο είναι ανάλογη σπουδαιότητα σε μια χοροδιακή απόδοση ή είναι ίσονο σημασία? Το ΕΦΕΜ τώρα μπαίνει εκεί για να μην τονιστεί καθόλου το ερχόμενο ίσο, έτσι δεν είναι. Όπου υπάρχει ΕΦΕΜ, απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ένα ίσο, ένα ισάκι να ακολουθεί. Από εκεί και πέρα αυτό είναι. Αυτό δεν είναι. Το παρεστηγμένο τώρα είναι παρεστηγμένο. Παρεστηγμένο σημαίνει με την τελεία που μπαίνει ότι δεν γίνεται ίση διαίρεση στα δύο μέρη του χρόνου. Έχουμε ένα χρόνο και το μοιράζουμε στα δύο όταν υπάρχει γοργό, έτσι. Τι θέμενο το γοργό στο δεύτερο στον κόσμο. Τώρα με την παράστηξη, το παρεστηγμένο δηλαδή, διαφοροποιεί γιατί είναι δύο ειδών όσον αφορά το γοργό. Άνηση διαίρεση. Από εκεί που είναι η τελεία έχει το διπλάσιο χρόνο, άρα τι, το διπλάσιο είναι τα 2/3, 1/3. Ήταν άπαλη. Αυτό μάλλον Κώστα που το λένε οι χωράρχες που λες, επειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στο ύφος μάλλον, σε αυτό που θα ακουστεί τελικά. Και είναι και δύσκολο καμία φορά να υπάρξει ακρίβεια ίσως. Ναι. Οπότε δηλαδή, είναι λεπτομέρεια. Είναι πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Μπαίνουμε σε λεπτομέρεια με το παρεστηγμένο. Είναι όμορφο, εντάξει. Να κάνω και μια τελευταία. Κάποια παρεστηγμένα είναι όμορφα. Και αν πάμε στα δίγοργα, εντάξει. Εκεί θέλει ακόμη μεγαλύτερη. Εκεί πάντα υπάρχει μεγαλύτερη σύγχυση. Δίγοργο παρεστηγμένο. Τρία μέρη το δίγοργο σχέτο. Έτσι δεν είναι. Τρία μέρη θέλεις. Τρεις χρόνους τους κάνεις σε ένα χρόνο. Όταν υπάρχει και παρέστηξη, παραστηγμένο, θα γίνει 2/4, 1/4, 1/4. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Να κάνουμε και λίγο μαθηματικά, μιας και... Ναι, μαθηματικά είναι. Μαθηματικά, τα μαθηματικά και τη φυσική τα χρησιμοποιεί η μουσική μας. Μια τελευταία ερώτηση ως προς τον τρόπο που διευθύνουν. Πολλοί λένε ότι δεν πρέπει να διευθύνουμε σαν τους μαέστρους των δυτικών έτσι, χοροδιών που κοιτάνε κατά πρόσωπο τους χοροδούς και πρέπει να έχουμε τον τύπο του αναλογίου, όπως είπαμε και πριν, της Εκκλησίας, που είναι και ο χωράρχης μέσα στο χορό. Mm. Βέβαια, εσείς το είπατε πριν ότι είναι άλλο πράγμα το αναλόγιο
και άλλο πράγμα η συναυλία και ως προς τον αριθμό των ατόμων και ως προς το ύφος ψαλσίματος, ναι. Ότι είπατε στο αναλόγιο ο ψάλτης βγαίνει πιο μπροστά, ας πούμε, και ναι. Άλλοι ακολουθούν. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει για κάποιο ρόλο. Εσείς τι κάνατε στη χοροδία σας, πώς διευθύνατε, στραμμένος προς τον κόσμο ή προς, προς τους χοροδούς? Ένα 90% στραμμένος προς τη χοροδία. Όταν έχεις μία πολύ μελή χοροδία δεν μπορεί να κοιτάς τον κόσμο. Τι είναι η άποψή μου. Και θα κουνάς τα χέρια, θα σε βλέπουν, θα τους έχεις από πίσω σου και πλάγια δεξιά και αριστερά κλπ. Κάποιες φορές το έκανα, αλλά όταν είμαστε λιγά άτομα, ας πούμε, εκεί μπορείς να το κάνεις. Μέχρι 8-10 άτομα το κάνεις, από εκεί και πέρα νομίζω. Ναι. Δεν είναι ότι έχουμε τα νότα μας στον κόσμο, αυτή είναι η όλη δομή. Παίζει ρόλο η εκφράση του προσώπου του χωράκι, βοηθάει ή είναι μόνο χέρια? Δηλαδή το να σε βλέπουν οι χωράκι. Εντάξει, αυτό παίζει λίγο σαν λεπτομέρεια τώρα, εντάξει. Αναλόγως και το χωράρχη. Ναι, και το χωράρχη. Δεν μπορούμε να βρούμε την χρυσή, ας πούμε, τομή. Αλλά είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με τα άλλα πολυφωνικά σχήματα κλπ. Ο Στάνησας πώς ήταν σαν χωράρχης? Δηλαδή, αυτό που είπατε τώρα, ας πούμε, για τη σκηνή, έπαιζε ρόλο η έκφραση του προσώπου του ή ήταν πάγος, ας πούμε, και διήθυνε μόνο με τα χέρια, ήταν όλα κουρδισμένα να πηγαίνουν. Με βάζει σε προβληματισμό, προσπαθώ να φέρω στη μνήμη, ναι. Δεν θυμάμαι, ναι. Περισσότερο ήταν χειρονομία και αυτά. Πιο απρόσπωστα, δηλαδή, έτσι πιο... Ναι, ναι. Περισσότερο, χωρίς να είμαι... Ναι, ναι. Απόλυτος, χωρίς να είμαι απόλυτος. Μάλιστα, ρε. Μάλιστα. Αρκετά, όμως, δάσκαλε, με τις παρενθέσεις, να επιστρέψουμε μετά από δύο εκπομπές στο βασικό μας θέμα, στη ψαλτική σας πορεία. Και εφόσον ήλθατε στην Αθήνα από την γενέτειρά σας, μας περιγράψατε την κατάσταση του, την ψαλτική κατάσταση εκείνη της εποχής, είπαμε και πάρα πολλά άλλα διάφορα ενδιαφέροντα θέματα και θα θέλαμε να συνεχίσουμε από εκείνο το σημείο που ψάλατε στην Αθήνα σε διάφορους ναούς της Αθήνας και μετά έχουμε το κεφάλαιο Τίνος, το οποίο για τους ιεροψάλτες, για όσους γνωρίζουν, είναι ήταν τότε και σήμερα, αλλά ακόμα περισσότερο τα παλαιότερα χρόνια, μια πολύ σημαντική θέση, την οποία κατελάμβαναν οι πολύ καλοί, ας πούμε, ψάλτες. Δεν μπορούσε να πάει κάποιος έτσι μέτριος, να το πω. Ποιοι άλλοι να ήταν έτσι, η Παντάνα σας στην Πάτρα? Ναι, έτσι, ο Άγιος Μινάς στο Ιράκ. Ναι. Στην Κρήτη και άλλες ενορίες. Στην Αθήνα θεωρώ ότι ήταν και άλλες. Δεν ξέρω, εγώ στο μυαλό μου πάντως έχω ότι η Τίνος ήταν η κορυφαία, ας πούμε, το κορυφαίο αναλόγιο. Ναι, ισχύει αυτό, δάσκαλε. Ναι, ισχύει, βέβαια. Και ένα διάστημα πέρασε και ο Πρίγκος από εκεί. Από ό,τι έχω ακούσει, χωρίς να ξέρω να προσδιορίσω χρόνο. Για πείτε μας, γιατί. Βέβαια, όσον αφορά την Τίνο, ήταν το προηγούμενο χρονολογικά διάστημα που υπηρέτησα εγώ πριν έρθω στην Αγία Τριάδα Μπελοκηπών. Στην Τίνο πήγα και κατόπιν επιλογής, βέβαια, με το Ιερό Ίδρυμα, αλλά τα κατάφερα, βέβαια, θεία βουλήση, λέω εγώ πάντα, και ίσως και η επιθυμία της Παναγίας, την οποία υπηρέτησα με πολύ σεβασμό και, πώς να το πω, κατάνοιξη, βρέθηκα να διορίζομαι στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Τίνου, είναι το 1977, και παράλληλα, κατόπιν επιτυχούς επιλογής, αναλαμβάνω και το αναλόγιο του πρωτοψάλτου της Ευαγγελιστρίας της Παναγίας της Μεγαλόχαρης. Το 1977 τον Οκτώβριο γίνανε αυτά και έκατσα μία εξαετία πλήρη και έχω πολλές αναμνήσεις εξαιρετικές. Παντού υπάρχουν και τα παρελκόμενα, εν πάση περιπτώσει, αλλά ανθρώπινα αυτό. Αλλά θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο από το Θεό. Υπηρέτησα, πήγα με την οικογένειά μου, με δύο παιδιά τότε. Είχα την κόρη μου και το γιο μου και μετά μας ήρθε και ένα τρίτο παιδί, η κόρη μου, το τρίτο παιδί που έχουμε, το οποίο γεννήθηκε Ιανουάριο του 81.
Βρισκόμουν ακόμη στην Τίνο μέχρι το 83, ήταν η θητεία μου, μέχρι το Σεπτέμβριο του 83. Εκεί είναι μια ερώτηση που ήθελα να κάνω. Εφόσον πήγαιναν πάντα οι καλύτεροι ψάλτες, φαντάζομαι και ο κόσμος ήταν μαθημένος σε καλά ακούσματα. Έχετε να μας πείτε κάτι ιδιαίτερο που θυμάστε από τον κόσμο? Δηλαδή είχαν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις? Ξέρουμε, ας πούμε, ότι στο Πατριαρχείο ψάλουν συγκεκριμένα μαθήματα με συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί πηγαίναν ψάλτες από πολλές περιοχές και από διάφορες σχολές, θα λέγαμε. Είχαν ο κόσμος ιδιαίτερες απαιτήσεις, θέλανε να ακούσουν κάτι συγκεκριμένο? Σίγουρα είχαν απαιτήσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι ενοριακός, δεν είναι ενοριακός ναός, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το Ίδρυμα, ΝΥΠΗ ΔΕΛΤΑ-ΔΕΛΤΑ. Και εκεί βέβαια είχε προσέλευση μεγάλη καθ' όλο τον χρόνο από προσκυνητές, ευσεβείς από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό ενδεχομένως. Και αυτό καθιστούσε, ας πούμε, την όλη δομή να γεμίζει ο ναός, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Πάλι είχε εκκλησίασμα από τον τόπιο κόσμο του νησιού της Τίνου, γιατί ξέραν ότι πάντα θα υπήρχε κάποιος πρωτοψάλτης από τους διαλεχτούς, από τους διαλεγμένους. Άρα αυτό το είχε ο κόσμος στο μυαλό του, δηλαδή πάνω από τον καλό ψάλτη. Το είχε, ναι. Έτσι, από τα περιστατικά δηλαδή βγαίνει αυτή η πληροφορία. Έχετε συγκεκριμένα πράγματα να μας πείτε, ας πούμε, θυμάστε κάτι σχετικό? Να... Σας ζητάγανε να πείτε κάποιος κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, να αξονεστεί? Εντάξει, εν είδη παραγγελίας, εντάξει, δεν θα το έλεγα, αλλά έβλεπε στον κόσμο το χειμώνα, ας πούμε, που ήταν οι ντόπιοι άνθρωποι, ας πούμε, και θέλανε να ακούσουν κάτι ιδιαίτερο. Κάτι ιδιαίτερο, κάτι ωραίο, ας πούμε. Αλλά και οι κληρικοί του Ιδρύματος, αλλά και ο κόσμος γενικά, είχε τις απαιτήσεις, και βέβαια και οι απαιτήσεις έβγαιναν από ότι εδώ έχουμε έναν κορυφαίο του ψάλτη, ο οποίος και αμείβεται εξαιρετικά υψηλά σε σχέση με άλλους ναούς κλπ. Νιώθετε εσείς πίεση από αυτό το κλίμα, ή αντίθετα νιώθατε ότι, έτσι, ότι εκτιμάται? Εντάξει, μια φυσιολογική πίεση, αλλά δεν θα το έλεγα. Όχι, στεναχώρια. Όχι, στεναχώρια. Ναι, όχι. Δεν θα ήταν στεναχώρια. Πολλές φορές έχουμε ακούσει και με τους επιτρόπους μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, να υπάρχει τέτοια. Εντάξει. Κάποια θέματα, δηλαδή, μόνο του οικονομικού τομέα προέκυπταν, βέβαια, σε αυτά. Ναι. Όχι στο καλλιτεχνικό, δηλαδή. Άρα θεωρείτε ότι ήταν ψαλτικά καλή περίοδος για εσάς εκεί, ότι αποδίδατε, ας πούμε? Εξαιρετικά ήταν για μένα, και μου προσέθεσε ένα μεγάλη όθηση προς τα πάνω, ας πούμε. Ανεβήκατε δηλαδή? Ανέβηκα πάρα πολύ, ναι. Και πάντα μνημονεύω και το... και την Παναγιά, και πιστεύω, δεν το παίζω θρήσκιος, αλλά έχω βαθιά πίστη και στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα του Χριστού και όλων των ανθρώπων ημών. Με προλάβατε, ήθελα να ρωτήσω ακριβώς αυτό το πράγμα, μου κάνει εντύπωση και πριν που αναφερθήκατε ιδιαίτερα στη διακονία σας στην Παναγία. Υπήρχε και από όλους τους ψάλτες, έτσι, αυτή, ας πούμε, ιδιαίτερη ευλαβία στην Παναγία? Γιατί έχουμε ακούσει, ας πούμε, και για ποιον ο Στανίτσα, ας πούμε, έχουμε ακούσει ότι είχε ιδιαίτερη. Υπήρχε γενικά στους ψαλτικούς κύκλους αυτή η ευλάβεια? Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πιο προσωπικό, ας πούμε, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το έχουμε ακούσει και από άλλες. Δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι για σας, γι' αυτό σας λέω. Γενικά, αν είχατε διακρίνει να υπάρχει και σε, γενικά μεταξύ των ψαλτών, έτσι, μια τέτοια... Θεωρώ ότι στους περισσότερους ιεροψάλτες υπάρχει αυτό. Και ήθελα να σας πω συμπληρωματικά ότι το Ιερό Ίδρυμα, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και επειδή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους γίνονται όλες οι ακολουθίες όρθρου και λειτουργίας και εσπερινών και λοιπά και παρακλήσεων, είχε 4 ιεροψάλτες που είναι κάτοικοι του νησιού με τα απαραίτητα προσόντα, εννοείται, τους είχε μόνιμους
μισθωτούς ανθρώπους. Η θέση του πρωτοψάλτου ήταν με σύμβαση ιδιωτικού έργου. Ο πρωτοψάλτης, ο εκάστοτε πρωτοψάλτης της Παναγίας της Τίνου, ήταν με σύμβαση ιδιωτικού έργου. Και είχε έναν υψηλό και ήταν ο προϊστάμενος, εννοείται. Τον υπόλοιπο. Και δεν ήταν τις καθημερινές, εννοείται. Ο πρωτοψάλτης είχε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που θα ήταν υποχρεωμένος να είναι. Το έτος 1983 Σεπτέμβριο μήνα, είχα υποβάλει βέβαια αίτηση για να μετατεθώ σε κάποια άλλη θέση και επετέφθη αυτό και γι' αυτό έφυγα από την Τίνο βασικά. Δηλαδή μπορούσα να μείνω και άλλο. Αλλά πήρα μετάθεση για το Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορίνθου και εγκατέστησα την οικογένειά μου στην Αθήνα και εγώ πηγαίνω ερχόμουν και παράλληλα ανέλαβα την θέση του πρωτοψάλτου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων που έκανα μία εννέα ετία, 1983-1992 έφυγα για Αμερική. Ωραία. Άρα πάλι αγαπητοί μας αγαπητές και σε αυτήν την εκπομπή δεν μας είπατε για την Αμερική, έχουμε ξεκινήσει 4 φορές με τον αγαπητό μας προσκεκλημένο άρχοντα πρωτοψάλτη της Αγίου Τάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, κύριο Φώτιο Κεσετζή. Βέβαια, είπαμε πολύ ωραία ενδιαφέροντα θέματα περί του στησίματος και της λειτουργίας μιας βυζαντινής χοροδίας. Ο δάσκαλος μας είπε πολλές συμβουλές από την εμπειρία του και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή των Βυζαντικών Περιεγήσεων, όπου θα μιλήσουμε και για το κομμάτι αυτό της Αμερικής που έχουμε αφήσει. Δάσκαλε, σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη του Κωνσταντέλου που βρίσκεται στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καθώς και τον Αλέξανδρο Φωτακόπουλο, συνεργάτη της εκπομπής μας, για την πολύτιμη βοήθειά του. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εντοφλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Απ' αυτός ο θείος πόθος εγίνεται κόσμου ουσί του ματέρα. Με τους Κωνσταντίνο Μπουζδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.